Ξεκινήσω να μιλήσω σήμερα για πρώτη φορά αυτές τις μέρες στην Ολομέλεια της Βουλής χωρίς να ασχοληθώ με την εμφάνιση που είχαμε σαν Βουλή τις 2-3 προηγούμενες μέρες. Να στυλιτεύσω αυτό το φαινόμενο, η Βουλή να λειτουργεί σαν γήπεδο ποδοσφαίρου, να μην το πω τώρα σαν χούλιγκαν, διότι εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι δεν τιμά ούτε τα πρόσωπα που απαρτίζουν τη σύνθεση της Βουλής, ούτε γενικότερα ολόκληρο το Κοινοβούλιο, και νομίζω ότι αποτελεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας μεγάλο κίνδυνο για τον ίδιο τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Διότι όταν, ας πούμε, το σημαντικότερο θεσμικό πολιτικό όργανο της δημοκρατίας το μεταχειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι μπαίνει σε κίνδυνο πια η ίδια η έννοια της δημοκρατίας και το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας. Νομίζω ότι και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, αλλά και στη συνεδρίαση πάλι των κοινών συνεδριάσεων που έγιναν στην αίθουσα της Ολομέλειας, νομίζω ότι τα φαινόμενα που παρουσιάστηκαν, να μην μπορούν οι προεδρεύοντες να διευθύνουν την διαδικασία και την εργασία, γιατί από κάτω γινόταν, ας πούμε, από κάτω. Ο καθένας έπαιρνε το μικρόφωνο μόνος του και έκανε και τον πρόεδρο και έλεγε στον πρόεδρο τι πρέπει να κάνει. Θεωρώ τα πρωτοσέλιδα των επόμενων ημερών από αυτά τα φαινόμενα δίνουν και το μέτρο της ποιας κατάστασης είχε διαμορφωθεί και πώς αντιμετωπίστηκε. Το πεζοδρόμιο στη Βουλή ήταν μερικά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όταν παρουσιάζανε αυτή την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ πέρα. Εγώ έχω επανειλημμένα κάνει παρατηρήσεις και σχόλια για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου που κυρίως περιλαμβάνει χαρακτηρισμούς, υβριστικές εκφράσεις και περιεχόμενο θλιβερό και πρόστιχο. Δεν νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφοι, ότι μπορεί να συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Είστε ψεύτες, είστε ανίκανοι, είστε έτσι, είστε αλλιώς. Είναι δυνατόν συνέχεια να θεωρούμε ότι είναι πολιτικός διάλογος οι βρισιές? Είναι η βρισιά, μόνο δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να είναι καθημερινή η δραστηριότητα, η δράση, η έκφραση, αλλά στο Κοινοβούλιο νομίζω ότι είναι απαράδεκτο να είναι στην ημερήσια διάταξη. Εγώ απλά το παρατηρώ και το σχολιάζω. Το στυλιτεύω με μια έννοια, γιατί θεωρώ ότι πρέπει και ο κόσμος που έβλεπε αυτά τα φαινόμενα να ακούει μια φωνή που λέει ότι δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρακάτω τώρα, θέλω να πω ότι ο μιλήτρια της Νέας Δημοκρατίας μας υπέδειξε χτες, προχτές, δεν θυμάμαι ποιου, να μελετήσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Σταϊκούρα, ο οποίος, όπως εκείνη είπε, έχει καταγράψει κάποια σημεία, είπε 17, 27, δεν θυμάμαι, το 7 το θυμάμαι, το άλλο δεν θυμάμαι, από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που δεν επιβεβαιώνονται στην πράξη. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, βαρέθηκα αυτές τις ημέρες να ακούω αυτά τα επιχειρήματα συνέχεια και αυτή την έκφραση ότι, εν πάση περιπτώσει, στη Βουλή και θεωρώ ότι αυτό που μπορούν να εκφράζουν μόνο όσοι θέλουν να καταγγείλουν την κυβέρνηση ή να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, όταν μιλάνε για χαρακτηρισμούς που είναι απαράδεκτοι και θεωρώ ότι προσβάλλουν και το επίπεδό μας. Αλλά επειδή πολλές φωνές ακούστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και την προηγούμενη κυβέρνηση, ας πούμε, θα ήθελα να ρωτήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Έχετε διαβάσει, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, την δανειακή σύμβαση των 130 δις του πρώτου μνημονίου? Την έχετε διαβάσει? Εγώ θα σας θυμίσω μερικά πράγματα που περιλαμβάνει. Πρώτον, ότι όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τις ιδιωτικοποιήσεις, για τις οποίες κόπτεστε πάντα και θεωρείτε ότι πρέπει να είναι στην ημερήσια διάταξη, πήγαιναν στο λογαριασμό του Λουξεμβούργου.
για να πληρώνονται οι δανειστές. Επίσης, στον ίδιο λογαριασμό πήγαιναν και μεγάλο μέρος από τα έσοδα από τον ΦΠΑ και επίσης ένα σημαντικό μέρος από τα έσοδα του κράτους από την άμεση και έμεση φορολογία. Δεύτερο στοιχείο που υπήρχε μέσα στην ιστορία της δανειακής σύμβασης των 130 δις. Όλη η διαδικασία των σχέσεων της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μνημόνια, με τις υποχρεώσεις, με τούτα και τα άλλα, ανήκουν στην διαδικασία, στην αρμοδιότητα του αγγλικού δικαίου. Έτσι το λέω για μερικούς τώρα που μιλάνε και με φωνή βροντόδη και μας βάζουν σε τάξη, διότι αυτό το δίκαιο έχετε φέρει ότι εφαρμόζει, επειδή μας μιλάνε και για πατριωτισμό και για το έθνος μας και για τούτο και για τ' άλλο, ότι αυτό το δίκαιο έχουν, σε αυτό το δίκαιο έχουν υποβάλει όλα τα θέματα που αφορούν την σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπά. Το τρίτο σημείο είναι ότι εκτός από όλα αυτά, ένα πιο σημαντικό από όλα είναι ότι με τη δανειακή αυτή σύμβαση καταργήθηκε, αναιρέθηκε η ασυλία της δημόσιας περιουσίας που ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για τη δημόσια περιουσία, επειδή είδα πολλά δάκρυα να χύνονται σήμερα όλη μέρα σε αυτό το κοινοβούλιο για τη δημόσια περιουσία που κινδυνεύει. Από τι κινδυνεύει? Από το γεγονός ότι μια σειρά δημόσιες επιχειρήσεις, αμέσως τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ένα λεφτούλι νομίζω για να τελειώσω, αυτές που τώρα, εντάξει, από προσανατολίστηκα, το λύστηκα, αλλά δεν πειράζει, θα το βρω, ότι η άρση της ασυλίας αφορά καταρχήν όλη τη δημόσια περιουσία και εξαιρέθηκε μόνον, και ακόμα και τους αρχαιολογικούς χώρους, εξαιρέθηκε μόνον ο Παρθενώνας από τη ρύθμιση αυτή που έκανε η δανειακή σύμβαση του πρώτου μνημονίου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά έπρεπε να απασχολήσουν και επίσης να απασχολήσουν, γιατί πολλοί κλάψανε για το ότι ο νέος φορέας που δημιουργείται, που είναι δημόσιος, είναι στα χέρια των δανειστών και όλη η δημόσια περιουσία θα περάσει στους ξένους και θα τον πάρουν οι ξένοι. Δεν είναι έτσι, και να σας πω ότι η άρση της ασυλίας, αυτή είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια περιουσία, και θέλω να πω ότι με αργά ή γρήγορα αυτά μπορούν και να εφαρμοστούν και να έχουμε μπροστά μας ακόμα και δραματικές, ακόμα δεν θυμάμαι, αλλά πριν από κάνα δύο χρόνια ο Ανδρέας, τον βλέπω να το θυμάται, είχε απειληθεί η Ολυμπία, η αρχαία Ολυμπία είχε απειληθεί στα πλαίσια αυτής της επιλογής που έχει κάνει η δανειακή σύμβαση. Δεν προσπαθώ να φοβήσω κανένα, αλλά λέω, επειδή κλάψαμε πολύ, κλάψανε διάφοροι, δεν είπανε κουβέντα ότι, για το ότι στη λίστα που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται 91 ακίνητα. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτά δεν είπατε κουβέντα. Κανένας δεν είπε κουβέντα. Μόνο αρχίζανε να λένε ότι αυτά τώρα θα τα ξεπουληθούν και θα ξεπουληθούν δημόσια υπηρεσία, από ένα δημόσια επιχείρηση που δημιουργήθηκε με αυτόν τον νόμο. Ευχαριστώ πολύ.